Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας Ποιατζή και σας καλωσορίζω στην τελευταία εκπομπή του πρώτου κύκλου της εκπομπής Defense Redefined Podcast, η οποία αυτή τη φορά θα έχει θέμα το διεθνές δίκαιο και τις πρόσφατες εξελίξεις. Μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα φιλοξενούμε τον Νικόλα Ιωαννίδη, διδάκτορ δημοσίου και διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Bristol. Να πούμε ένα σύντομο βιογραφικό για τον καλεσμένο μας. Ο κύριος Ιωαννίδης κατήχει διδακτορικό τίτλο στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Bristol την ακαδημαϊκή περίοδο του 2017-2018. Ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Nippon στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο Θάλασσας στο Αμβούργο. Αποφοίτησε από την νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης του 2010 και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Bristol του 2012, ενώ είχε αποκτήσει την άδεια εξάσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο το 2011. Έχει βραβευτεί επίσης από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων για την καλύτερη διατριβή Έλληνα φοιτητή στο Διεθνές Δίκαιο το 2017. Για τα έτη 2017-2019, με συγχωρείτε, έλαβε βραβείο Ντάνιελ Βινιές από την Διεθνή Ένωση για το δίκαιο της θάλασσας για το ακαδημαϊκό του άρθρο στο International and Comparative Law Quarterly σε σχέση με τις δραστηριότητες σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες περιοχές. Πρόσφατα έχει δημοσιευθεί από τον εκδοτικό οίκο Routledge η μονογραφία του με τίτλο Maritime Claims and Boundary Delimitation, με συγχωρείτε, Tension and Trends in the Eastern Mediterranean Sea. Νικόλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής σου να συμμετάσχεις στην εκπομπή μας. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συγχαρώ και εσένα και το Defense Redefined για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε, γιατί ένα μέσο δημοσιογραφικό, ειδησιογραφικό που να ασχολείται με θέματα άμυνας ήταν κάτι που έλειπε από την Κύπρο και εύχομαι να συνεχιστεί η καλή δουλειά και να έχουμε περισσότερα να βλέπουμε από εσάς. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Πριν μπούμε στη συζήτηση μας, θα ήθελα να μας κάνεις μία εισαγωγή για το τι είναι γενικά το διεθνές δίκαιο. Ναι, πρωτού ξεκινήσουμε με τις εφαρμογές του διεθνούς δικαίου, πρέπει να ξέρουμε γενικά περί τίνος πρόκειται. Εν πρώτης όμως να πω ότι δυστυχώς η μελέτη του διεθνούς δικαίου δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη στην Κύπρο. Όταν συζητάμε διεθνείς εξελίξεις, συχνά τις πλήστες φορές το κάνουμε με όρους διεθνών σχέσεων, που είναι ένα εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, πεδίο. Ενώ επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο, ωστόσο πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι συνεπάγεται, τι προβλέπει και γι' αυτό είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ο τομέας αυτός στην Κύπρο. Με χαρά βλέπω περισσότερους νέους συναδέλφους να ασχολούνται με αυτό το πεδίο, γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος καθηγητής διεθνούς δικαίου να χτίσει ολόκληρο το μάθημα για ένα εξάμηνο γύρω από την περίπτωση της Κύπρου. Δηλαδή, δίκαιο συνθηκών, δίκαιο χρήσης βίας, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας, διεθνές ποινικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά, όλες αυτές οι πτυχές εφαρμόζονται, την χάνουν δοκιμασίας, θα έλεγα, δοκιμάζονται στην περίπτωση της Κύπρου. Να πούμε έτσι επιγραμματικά ότι το διεθνές δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει τη συμπεριφορά των κρατών. Το κύριο υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, ο κύριος χρήστης και συμμετέχων, είναι τα κράτη. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό υποκείμενο. Πλέον και το άτομο, αλλά και τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, πλέον οι μη κρατικοί δρόντες, όπως λέμε, ακόμη και πολυεθνικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχει διευρυνθεί το πεδίο των δρόντων, των συμμετεχόντων στο διεθνές δίκαιο, αλλά το κύριο υποκείμενο παραμένει το κράτος. Το διεθνές δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν στη σύναψη διεθνών συνθηκών, τους κανόνες που διέπουν τη χρήση ενόπλης βίας από τα κράτη, τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περιόδους ενόπλων συγκρούσεων, σειράξεων, τους κανόνες βεβαίως για τις θαλάσσιες δραστηριότητες, τους κανόνες που ρυθμίζουν τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, κυρίως δηλαδή το διεθνές ποινικό δίκαιο, που είναι η συνέχεια, κατά κάποιο τρόπο, είναι επιβολή ποινών σε αυτούς που παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες. Υπάρχει το δίκαιο της ευθύνης των κρατών. Άρα, με άλλα λόγια, δηλαδή, είναι ένα νομικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης για να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά των κρατών, αλλά και ατόμων στο διεθνές ποινικό δίκαιο. Τα κύρια υποκείμενα είναι τα άτομα τα οποία δικάζονται από διεθνή δικαστήρια. Έτσι λοιπόν είναι ένα γνωστικό αντικείμενο πολύ ιδιαίτερο, γιατί εφόσον το κύριο υποκείμενο είναι τα κράτη, υπάρχουν περιορισμοί που εκπηγάζουν από την κυριαρχία των κρατών και από το γεγονός ότι είναι όλα ισότιμα. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κράτος να επιβάλλει τη θέση του σε ένα άλλο. Αυτό είναι ένα επίτευγμα της μεταπολεμικής περίοδου, δηλαδή μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της χάρτας του ΟΗΕ. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στην εσωτερική ένωμη τάξη, που είναι το κράτος που έχει το μονοπόλιο της βίας, και μετά είναι οι πολίτες, οι νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει να υπακούν στο κράτος. Στο διεθνές δικαίωμα, στη διεθνή ένωμη τάξη, τα πράγματα είναι διαφορετικά, και αυτό πολλές φορές ακούμε επικρίσεις ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι δίκαιο, ότι δεν εφαρμόζεται και άλλα πολλά. Θα έλεγα ότι αυτό είναι άδικο, γιατί αν δούμε σε βάθος χρόνου, δεν πρέπει να βλέπουμε μεμονωμένα αυτό το φαινόμενο, σε βάθος χρόνου το διεθνές δίκαιο, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα, έχουν μειωθεί οι ανθρώπινες απώλειες σε ένοπλες σειράξεις, έχει βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος, έχει ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών. Άρα, βλέποντας το γενικά, το διεθνές δίκαιο έχει προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα. Βεβαίως, δεν είναι επανάκια, δεν είναι η λύση για όλα. Ούτε μπορεί να εφαρμόζεται μόνο του. Τα κράτη πρέπει να το εφαρμόσουν. Οπότε, θεωρώ πως πρέπει όλοι να ενισχύσουμε, να υποστηρίξουμε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, και ειδικά στην Κύπρο, που δέχεται τόσες προκλήσεις, επιθέσεις, που και το διεθνές δίκαιο είναι ένα πολύ ισχυρό. Μάλιστα. Να μπούμε στο πρώτο μας θέμα τότε, το οποίο αφορά το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών και την οριοθέτηση της Κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτές, θέλω αρχικά να μιλήσουμε για τις θαλάσσιες ζώνες, Νικόλα, και το τι συνιστά θαλάσσιες ζώνες, γιατί αυτή η έννοια δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, το οποίο τείνει να θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ΑΟΖ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, πολύ σωστά έχεις αναφέρει ότι όταν μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες δεν εννοούμε μόνο την ΑΟΖ. Είναι πιο διάσημη η θαλάσσια ζώνη βέβαια εσχάτως, αλλά υπάρχουν και άλλες ζώνες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε. Αν μπορούμε να δούμε το σχετικό γράφημα για να εξηγήσουμε κάπως επιγραμματικά. Μισό λεπτό, θα το έχουμε στην οθόνη μας με το... Είναι το σωστό γράφημα, Νίκολα, ή να προχωρήσω στο επόμενο? Δεν βλέπω κάτι. Όχι, δεν είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο γράφημα για αυτό τον σκοπό, διότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μαζί μας αυτόν τον χάρτη. Στην αξιολόγηση της Τουρκίας υπάρχει ένα άλλο γράφημα που... Δεν μπορώ να το εντοπίσω αυτή τη στιγμή, Νικόλα. Παρακαλώ όμως, μπορείς να συνεχίσεις μέχρι να το βρω. Ναι. Αρχικά να πούμε ότι ξεκινώντας από το έδαφος, από την ξηρά, η πρώτη κύρια θαλάσσια ζώνη είναι η χωρική θάλασσα, η οποία μπορεί να εκτείνεται μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, και εκεί το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχία όπως και στο έδαφος. μια εξαίρεση την αυλαβή διέλευση των σκαφών, που εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, τα αλλοδαπά σκάφη μπορούν να διαπλέουν τη χωρική θάλασσα χωρίς να παρεμποδίσονται. Μια άλλη θαλάσσια ζώνη είναι η συνορεύουσα ζώνη, όπως λέγεται, η οποία μπορεί να εκτείνεται στα 24 ναυτικά μίλια από την ακτή. Εκεί το κράτος δεν έχει κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα, έχει κάποιες αρμοδιότητες για την πρόληψη παραβίασης συγκεκριμένων νομοθεσιών. Αυτή, είπαμε, μέχρι τα 24 ναυτικά μίλια το απότατο όριο. Όταν στη συνέχεια έχουμε την υφαλοκρηπίδα, η οποία ξεκίνησε αρχικά, επικρατούσε μόνο ο γεωλογικός όρος, δηλαδή ότι είναι η προέκταση της ξηράς κάτω από την θάλασσα. Με τη Σύμβαση του 1982 του Δικαίου της Θάλασσας υπάρχει και ο νομικός ορισμός. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο κράτος να έχει γεωλογική προέκταση κάτω από την θάλασσα. Θεωρείται ότι όλα τα κράτη μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Να πούμε βέβαια ότι ένα ναυτικό μίλι είναι 1852 μέτρα, διαφορετική μονάδα μέτρησης. Εάν υπάρχει όμως γεωλογική προέκταση, αυτή μπορεί να εκτείνεται και πέραν των 200 ναυτικών μιλίων. Υπάρχουν περιοχές στη γη που είναι τέτοια η μορφολογία της υφαλοκρηπίδας που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 350 ναυτικά μίλια. Αυτό δεν υφίσταται στη Μεσόγειο, γιατί είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις. Και βεβαίως η αποκλειστική οικονομική ζώνη αποτελείται και από την υφαλοκρηπίδα, που είναι ο βυθός και το υπέδαφος του, αλλά και από την υπερκείμενη στήλη ύδατος. Είναι ένας συνδυασμός δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένουν δύο ξεχωριστές ζώνες. ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα είναι ξεχωριστές ζώνες. Δεν έχει απορροφήσει δηλαδή η ΑΟΣ την υφαλοκρηπίδα. Γι' αυτό είναι καλό να αναφέρουμε και τις δύο ζώνες. Όταν λέμε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών πέραν της χωρικής θάλασσας, εννοούμε οριοθέτηση και της υφαλοκρηπίδας αλλά και των υπερκείμενων υδάτων. Να απολογηθούμε, συγγνώμη Νικόλα, να απολογηθώ στους φίλους που δεν έχω το χάρτη αυτή τη στιγμή για να το δείξω. Παρακαλώ Νικόλα, συνέχισε. Ναι, η ΑΟΣ μπορεί να εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια και μόνον, δεν είναι όπως η υφαλοκρηπίδα που μπορεί να εκτείνεται πιο πέρα. Αυτές οι τέσσερις είναι οι ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας. Πέρα από αυτές τις ζώνες έχουμε τον διεθνή βυθό, όπου όλα τα κράτη έχουν δικαιώματα, και την ανοιχτή θάλασσα, που είναι τα ύδατα πάνω από τον διεθνή βυθό, αλλά και κάποιες φορές όταν ένα κράτος δεν έχει κηρύξει ΑΟΣ, έχει την υφαλοκρηπίδα του που δεν χρειάζεται να κηρυχθεί. Η χωρική θάλασσα και η υφαλοκρηπίδα δεν χρειάζεται να κηρυχθούν. Εάν δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ όμως, πρέπει να κηρυχθεί για να την έχει ένα κράτος, τα ύδατα πάνω από την υφαλοκρηπίδα είναι ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Αυτά όμως είναι εν ολίγης, αυτές είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε για το καθεστώς της οριοθέτησης της Κυπριακής ΑΟΣ με τα γειτονικά κράτη μέχρι σήμερα. Δεν κάνω λάθος, παρακαλώ διόρθωσε με Νικόλα, έχουμε συμφωνία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τον Λίβανο. Αν και με τον Λίβανο δεν έχει επικυρωθεί ακόμη η συμφωνία, ενώ εκκρεμεί η διευθέτηση με την Ελλάδα και τη Συρία, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του δικαίου της θάλασσας. Παρακαλώ, Νικόλα. Ναι, πολύ σωστά έχεις αναφέρει. Το 2003 συμφωνία με την Αίγυπτο, το 2010 με το Ισραήλ, το 2007 με τον Λίβανο που δεν είναι σε ισχύ, αλλά ο Λίβανος έχει καταθέσει στον ΟΗΕ συντεταγμένες για τις θαλάσσιες του ζώνες, για τα όρια των θαλασσιών ζωνών του, οι οποίες τουλάχιστον για την περίπτωση για το μεταξύ μας σύνορο είναι η μέση γραμμή που είχε συμφωνηθεί τότε. Σημειώνω εδώ, ναι, η Συρία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας, όμως ούτε και το Ισραήλ είναι. Εν τούτης όμως, η οριοθέτηση έγινε με βάση το εθνικό διεθνές δίκαιο. Να πούμε εδώ ότι οι περισσότερες ουσιαστικές διατάξεις της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας είναι εθνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν και για τα κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν, όπως και η Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία έχει δηλώσει σε αρκετές περιπτώσεις ότι δέχεται πως υπάρχουν εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται και για αυτήν. Οπότε, βεβαίως όμως δεν εφαρμόζονται μόνο τα δικαιώματα, δεν ισχύουν μόνο τα δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις. Ναι, εκκρεμεί βεβαίως η οριοθέτηση με την Ελλάδα. Να πούμε όμως εδώ ότι δεν είναι επαφιέται στα κράτη να οριοθετήσουν θαλάσσιες ζώνες. Εάν τα κράτη δεν τα βρουν μεταξύ τους, τότε οι ζώνες μένουν χωρίς οριοθέτηση. Αλλά η οριοθέτηση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουν τα κράτη να προχωρήσουν σε θαλάσσιες δραστηριότητες. Τόσο στον βυθό, στην υφαλοκρηπίδα με την εξόρυξη φυσικού αερίου και γονατράκων, αλλά και στη στήλη υδάτος για την αλληλεία και άλλες δραστηριότητες. Θα ήθελα να σταθώ στην οριοθέτηση της ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδος, διότι μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ενώ η λογική υπαγορεύει, αν θέλεις, ότι θα έπρεπε να ήταν η πρώτη συμφωνία που θα έπρεπε να επιτευχθεί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου για οριοθέτηση της ΑΟΣ, εν τούτοις δεν έχουμε ακόμη. Μπορείς να μας πεις ενδεχομένως το γιατί, Νικόλα, δεν έχει επέλθει αυτή η συμφωνία? Όπως είπαμε μόλις πριν, επαφείται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών να οριοθετήσουν. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια δυσκολία σε σχέση με το Καστελόριζο. Είναι ένα καθόδες ζήτημα κατά πόσον το Καστελόριζο θα έχει πλήρη επίρρεια, ούτως ώστε να εφάπτονται τα όρια των ελλαδικών και των κυπριακών θαλασσίων ζωνών. Βεβαίως, υπάρχουν δύο πτυχές αυτού του θέματος. Η μία είναι ότι εάν τα δύο κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος, αποφασίσουν να οριοθετήσουν, μπορούν να το κάνουν και αύριο. Εάν όμως γίνει μια προσφυγή σε ένα δικαστήριο, μπορεί η απόφαση να μην είναι αυτό που βλέπουμε στους χάρτες. Δηλαδή να εφάπτονται οι ζώνες Ελλάδος και Κύπρου. Είναι διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί ένα δικαστήριο θα λάβει υπόψη και τα δικαιώματα άλλων κρατών στην περιοχή. Ενώ δύο κράτη μεταξύ τους μπορούν να συμφωνήσουν ό,τι θέλουν. Μάλιστα. Θέλω τώρα να προχωρήσουμε και να μιλήσουμε για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Θέλουμε ένα σχόλιο, διότι η Κύπρος και η Ελλάδα, Νικόλα, καλούνται να αντιδράσουν σε αυτή την παρερμηνία και την καταστράγηση των ενιών του διεθνούς δικαίου. Σημειώνουμε βεβαίως ότι αυτό το μνημόνιο ήταν και η αφορμή, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έτσι, για την επίσπευση της συμφωνίας που εκκρεμούσε για 15 έτη για την οριοθέτηση ΑΟΣ, μερική οριοθέτηση ΑΟΣ, μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Παρακαλώ, Νικόλα, το σχόλιο σου. Πρέπει να δούμε τον χάρτη με όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι οι αξιώσεις της Τουρκίας. Μισό λεπτάκι. Ναι. Λοιπόν, εδώ ξαναφέρνει το Κέρσο Ράς. Μέχρι το Νοέμβριο του 2019 η Τουρκία διεκδικούσε τον θαλάσσιο χώρο από τον 28ο μεσημβρινό, που είναι αυτός που τέμνει τη Ρόδο, ο 28ο μεσημβρινός, μέχρι τον 32ο, που είναι μόλις έξω από την χωρική θάλασσα της Κύπρου. Όλος αυτός ο χώρος δηλαδή διεκδικείται από την Τουρκία. Τότε έστειλε συντεταγμένες στον ΟΗΕ η Τουρκία, λέγοντας ότι διεκδικώ αυτή την περιοχή μεταξύ 28ου και 32ου. Άφηνε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και περιοχές δυτικότερα του 28ου μεσημβρινού. Μετά από λίγες μέρες, μετά από αυτή την επιστολή, συνομολογήθηκε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, που είναι η γραμμή μεταξύ F και E, μεταξύ των γραμμάτων F και E. Μια μικρή απόσταση που, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δυτικά, βρίσκεται δυτικά του 28ου μεσημβρινού. Άρα η Τουρκία άρχισε να πραγματώνει αυτό που έλεγε, ότι θα διεκδικήσει και πέραν του 28ου μεσημβρινού, και μάλιστα αυτός ο χάρτης που βλέπουμε είναι ο πρώτος που κατέθεσε, που έστειλε επίσημα η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη. Είχαμε δει παλαιότερα άλλους χάρτες που ήταν μέρος παρουσιάσεων Τούρκων αξιωματούχων, αλλά ουδέποτε είχε σταλεί χάρτης επίσημα στον ΟΗΕ. Αυτός ήταν ο πρώτος, και βλέπουμε την Τουρκία να φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια έξω από τα ελληνικά νησιά, άρα να διευρύνει την περιοχή που διεκδικεί. Τώρα, σε σχέση με την... Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια μαξιμαλιστική θέση που δεν βρίσκει αίρισμα στο διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, και αν μπορούμε να δούμε την επόμενη τη συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου. Βεβαίως. Μισό λεπτό, Νικόλα. Παρακαλώ, συνέχισε μέχρι να ετοιμάσω το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θέλω να πω για το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο συνήθως τον όρο μνημόνιο το χρησιμοποιούμε στην νομική γλώσσα όταν ένα κείμενο δεν είναι δεσμευτικό. Όμως, αν δούμε το περιεχόμενο του μνημονίου, θα δούμε ότι χρησιμοποιήθηκε γλώσσα που παραπέμπει σε δεσμευτική συμφωνία. Άρα, παρά τον τίτλο, θα λέγαμε ότι είναι συμφωνία. Ναι, εδώ είναι. Ναι, βάσει το δίκαιο των συνθήκων, όμως, και γιατί υπήρξε μια παρανόηση, αυτή η συμφωνία είναι δεσμευτική και είναι καθόλου νόμιμη για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή την Τουρκία και τη Λιβύη. Τώρα όμως, και εδώ είναι λεπτό το σημείο, είναι μεν νόμιμη για τα δύο αυτά κράτη, αλλά δεν παράγει υποχρεώσεις για οποιοδήποτε άλλο τρίτο κράτος, δηλαδή κυρίως για την Ελλάδα. Ούτε επίσης είναι οριστική αυτή η συμφωνία, αυτό το σύνορο, το α και β, εντάξει, α και β που βλέπουμε, ναι, δεν μπορεί να είναι οριστικό, γιατί ένα τρίτο κράτος, η Ελλάς, έχει νόμιμες αξιώσεις σε εκείνη την περιοχή. Και αυτό που σας λέω το έχει πει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ότι δεν μπορεί ένα σύνορο να είναι οριστικό όταν εκεί στην υποριοθέτηση περιοχή ένα τρίτο κράτος έχει νόμιμες αξιώσεις. Η πιο σωστή προσέγγιση την πήρε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019, το οποίο είπε ακριβώς το που έλεγα προηγουμένως, ότι αυτή η διευθέτηση, το μνημόνιο, δεν παράγει έννομες συνέπειες για κανένα τρίτο κράτος. Αυτή είναι η σωστή θέση. Αυτό που ελέγεται ότι είναι παράνομη συμφωνία κτλ., δεν τα ενστερνίζομαι, δεν είναι ακριβές με βάση το διεθνές δίκαιο. Είναι αυτό που σας έλεγα. Τώρα, η συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου ήταν μια αντίδραση, θα έλεγα, σπασμωδική. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω για το τμηματικό χαρακτήρα της. Είναι καθόλου επιτρεπτό και νόμιμο να είναι τμηματική η οριοθέτηση, το αποφασίζει το κράτη. Αλλά το άσχημο, το κακό, είναι ότι με αυτή τη συμφωνία δεν πήραν πλήρη επίρρεια τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, πήρε μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο η Αίγυπτος σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί ακριβώς πήραν μειωμένη επίρρεια στην οριοθετική γραμμή τα ελληνικά νησιά. Και επίσης, άρα λοιπόν δεν είναι μέση γραμμή. Άρα δύο από τα βασικά επιχειρήματα της Ελλάδος, η μέση γραμμή και η πλήρης επίρρεια, ναι. Η Ελλάδα λοιπόν παρεξέκλεινε από δύο βασικά της επιχειρήματα, τη μέση γραμμή και την πλήρη επίρρεια των νησιών. Δηλαδή η Κρήτη, που είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί, πήρε 85% επίρρεια περίπου, αντί 100% που, όπως λέει η Ελλάδα και όπως ήταν και οι οριοθετήσεις που έκανε η Κύπρος, που ήταν μέση γραμμή βεβαίως. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ήδη η Τουρκία σε επιστολή της στον ΟΗΕ τον Αύγουστο του 2020, λίγο μετά τη συμφωνία αυτή, έλεγε ότι με λίγα λόγια, πώς απευθυνόμενοι στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, πώς περιμένετε να πάρει πλήρη επίρρεια το Καστελόριζο από τη στιγμή που το μεγαλύτερο σας νησί συμφωνήσατε να μην πάρει? Βεβαίως αυτό είναι πολιτικό επιχείρημα, γιατί μπορείς να διεκδικήσεις διαφορετική επίρρεια για κάθε νησί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά βλέπουμε πώς τη χάνει εκμετάλλευση από την Τουρκία ήδη. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στα θέματα του δικαίου των ενόπλων σειράξεων και στα ανθρώπινα δικαιώματα, Νικόλα. Θα ήθελα να αναφερθούμε επιγραμματικά, αν θέλεις, και σε αυτά τα θέματα, δηλαδή των ενόπλων σειράξεων, διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις και εθνικό δίκαιο που διέπουν αυτά τα θέματα, ούτως ώστε οι συνέπειες από τις ένοπλες σειράξεις στους αμάχους αλλά και στους μάχητες, να τους χαρακτηρίζουμε έτσι, να περιοριστούν. Θα τολμήσω να πω ωστόσο ότι ιστορικά, σε πολύ λίγες περιπτώσεις έγιναν σεβαστές αυτές οι διατάξεις, αυτές από τα αντιμαχόμενα μέρη. Θα ήθελα με μια πρώτη τοποθέτηση, προτού αναφερθούμε στη συνέχεια στα θέματα που αφορούν την Κύπρο, όπως για παράδειγμα το θέμα των αγνωμένων που συνεχίζει να υφίσταται, όπως η διάπραξη και άλλων εγκλημάτων από την Τουρκία. Ναι, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο, το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις εχθροπραξίες όταν έχουμε δηλαδή μια ένοπλη σύραξη. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα είχε αρχίσει να κωδικοποιείται, και λέω κωδικοποιείται γιατί Κάποιοι κανόνες υπήρχαν από την αρχαιότητα, ήταν εθιμικό δίκαιο δηλαδή. Είχε αναπτυχθεί μέσω της πρακτικής. Ο σεβασμός των τραυματιών, των αμάχων και όλα αυτά ήταν εθιμικό δίκαιο. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα άρχισε να κωδικοποιεί, να καταγράφει σε διεθνείς συμβάσεις δηλαδή αυτούς τους κανόνες. Έγιναν κάποιες προσπάθειες το 1899 και το 1907 είχαμε τις συμβάσεις της Χάγης για αυτά τα θέματα, που κυρίως αφορούσαν στα μέσα διεξαγωγής του πολέμου. Μετά όμως, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέθηκε η ανάγκη, ήταν επιτακτική ανάγκη να προστατευτούν και τα άτομα. Δηλαδή, η περισσότερη ζημία, βλάβη, την υπέφεραν τα άτομα. Οι άμαχοι και οι μαχητές που ήταν τραυματίες, ασθενείς και δεν μπορούσαν να πολεμήσουν πλέον. Άρα λοιπόν, το 1949 έχουμε τις 4 συμβάσεις της Γενέβης που ενισχύουν το πλαίσιο της Χάγης που είχαμε αναφέρει προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, αυτά τα κείμενα όλα μαζί, η Γενέβη και η Χάγη, ονομάζονται Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και διέπουν, είναι πολύ λεπτομερείς κανόνες που διέπουν την διάπραξη, την τέλεση των εχθροπραξιών. Βεβαίως υπάρχει και πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εφαρμόζεται ακόμη και σε περίοδο πολέμου. Βεβαίως, κάποιες φορές δεν αναστέλλονται κάποια ανθρώπινα δικαιώματα όταν έχουμε ένοπλη σύραξη. Ωστόσο, είναι ένα επαρκές νομικό πλαίσιο για την προστασία των ατόμων. Θα διαφωνήσω κάπως με αυτό που λες, γιατί βλέπουμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την εφαρμογή αυτών των συμβάσεων, ότι, όπως είπα και στην αρχή, έχουν μειωθεί οι ανθρώπινες απώλειες. Πάντα σε σχέση με το παρελθόν, βεβαίως. Καθημερινώς, δυστυχώς, σκοτώνονται άνθρωποι και δεν νομίζω αυτό να σταματήσει, δυστυχώς. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει το νομικό πλαίσιο το οποίο να μας βοηθά να αξιολογήσουμε αυτές τις παράνομες ενέργειες. Έχουμε πολλά παραδείγματα ατόμων τα οποία οδηγήθηκαν στην ποινική δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία. Είναι αρκετά αυτά τα παραδείγματα. Ήδη μόλις χθες επιβεβαιώθηκε η καταδίκη ενός Σέρβου στρατηγού για τη γενοκτονία στη Βοσνία. Άρα και πάλι σε καμία νόμη τάξη, ούτε στο εσωτερικό των κρατών, δεν τιμωρούνται όλοι, αλλά η προσπάθεια είναι να υπάρχουν οι κανόνες ούτως ώστε να είναι δυνατή τουλάχιστον η δίωξη αυτών των ανθρώπων. Όσον αφορά την Κύπρο και το θέμα των αγνοωμένων, τι μπορούμε να πούμε, Νικόλα? Στην Κύπρο, όπως είπα προηγουμένως, είναι δυστυχώς μια τεράστια υπόθεση εργασίας για το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική εισβολή του 1974, βεβαίως, για να μιλήσουμε με όρους διεθνούς δικαίου, ήταν παραβίαση του δικαίου χρήσης βίας, παραβίαση του άρθρου 2 παραγράφους 4 του Χάρτη Ηνωμένων Εθνών, που απαγορεύει την ένοπλη βία ανάμεσα στα κράτη. Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, είχαμε την διάπραξη σωρίας εγκλημάτων πολέμου από πλευράς Τουρκίας, δηλαδή την εκτέλεση αμάχων, την εκτέλεση εχμαλώτων, η εξαφάνιση βεβαίως δυστυχώς πολλών ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είχαν εκτελεστεί κιόλας, να ήταν αυτό που λέγαμε εγκλήματα πολέμου. Την επαύριον της εισβολής ο επικισμός, που είναι επίσης σοβαρό έγκλημα πολέμου, καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλα αυτά δημιουργούν την εικόνα των παραβιάσεων από πλευράς Τουρκίας. Βεβαίως, θα πρέπει σε κάποιο σημείο να διεκδικήσουμε κιόλας την τιμωρία των αυτουργών. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρες οι παραβιάσεις. Είχαμε καταδίκες της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό το φως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει όμως και η διεθνής ποινική ευθύνη ατόμων, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξερευνήσουμε. Μάλιστα. Στο ίδιο μοτίβο, θα ήθελα να αναφερθούμε και στην κοινική παραδοχή του τότε διοικητή των ειδικών δυνάμεων του τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα, του Χασάν Κουνταξή, ότι εκείνος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Σολομού Σολομού με ένα νεύμα που έκαμε με το χέρι. Ναι. Υπάρχουν εντάλματα που έχουν εκδοθεί από την Interpol για τη σύλληψη όλων όσων εμπλέκονται σε αυτές τις δολοφονίες. Γιατί δεν ξεκίνησαν εκ νέου διαδικασίες εναντίον των δολοφόνων από την Κυπριακή Δημοκρατία? Παρακαλώ. Αυτό είναι όντως μια λυπηρή ιστορία, γιατί ενώ, όπως σωστά έχεις πει, υπάρχουν τα εντάλματα σύλληψης, εκκρεμούν τα εντάλματα σύλληψης και είναι διεθνή. Εν τούτης, δεν έχει προωθηθεί. Εντάξει, δεν θα τα εκτελέσει η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί δεν έχει αποτελεσματικό έλεγχο στις περιοχές όπου διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι, στα κατεχόμενα ή στην Τουρκία όταν ταξιδεύουν. Αλλά θα μπορούσε να τεθεί ξανά επιτάπητος αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ομολογήσει ξεκάθαρα τις δολοφονίες, είπαν ότι θα το ξανακάνουν μάλιστα. Ο Ερχάν Αρικλή είναι και ψευδοϊπουργός, δηλαδή ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε πού είναι, το έχουν ομολογήσει, αλλά και πάλι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θέτει αυτά τα ζητήματα μετεπιτάσεως, δηλαδή στην διεθνή κοινότητα. Είναι λυπηρό, θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα για αυτό το θέμα, όμως είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και πάλι θα επιμένω στο ίδιο μοτιβό, αλλά θα πιάσουμε και το θέμα της αμόχωστου, θα αναφερθούμε στο άνοιγμα των βαροσίων από την ψευδοκυβέρνηση, αλλά και στον ενδεχόμενο επικισμό της πόλης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τατάρ, ο οποίος έτσι άφησε κάτι να νοηθεί ότι η αμόχωστος θα επικιστεί. Θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα τετελεσμένα που διαδραματίζονται, Νικόλα, πέραν των ενδεχόμενων ευθυνών από κυβερνητικούς χειρισμούς? Ποιες είναι οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπάρχουν ευθύνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιων άλλων κρατών ενδεχομένως? Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο παραπομπής του ζητήματος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο? Το θέμα ευθυνών μπορεί ο καθένας να αποδώσει ευθύνες στον οποιονδήποτε. Όσον αφορά στο νομικό πεδίο, βεβαίως, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στα κατεχόμενα, γιατί στα κατεχόμενα βεβαίως ο όρος που χρησιμοποιούμε στο διεθνές δίκαιο είναι ότι υπάρχει πολεμική κατοχή. Μάλιστα. Και η ύπαρξη πολεμικής κατοχής συνεπάγεται την ύπαρξη συνεχιζόμενης ένοπλης σύραξης. Δηλαδή, παρόλο που δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, ενεργές μάχες δηλαδή μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας, εν τούτης, στο διεθνές δίκαιο, η πολεμική κατοχή θεωρείται μια ενεξελίξη επίθεση από πλευράς της κατέχουσας δύναμης. Άρα, εφαρμόζεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Και σε κάθε ενέργεια η οποία παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, για τις σοβαρές, να πούμε καλύτερα, οι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου έχουν και ποινικές συνέπειες. Δηλαδή, όπως σωστά ανέφερε, ο επικισμός είναι μια σοβαρή παραβίαση της 4ης Σύμβασης της Γενέβης του 1949 και έτσι μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αναζητήσει, να παραπέμψει την υπόθεση, την κατάσταση αυτή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τόσο ώστε να δικαστούν οι φυσικοί αυτούργοι. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τονίζω, δικάζει μόνο άτομα, δεν δικάζει κράτη. Τα κράτη δεν έχουν ποινική ευθύνη. Άρα, μπορεί με σοβαρή έρευνα και μελέτη του θέματος να γίνει μια παραπομπή για να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος αυτών που προωθούν τον επικισμό της αμόχωστου. Και να σημειώσω εδώ ότι αυτά που γίνονται στην αμόχωστο δεν είναι απλώς μόνο παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Είναι γενικότερα παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Απλώς τα ψηφίσματα του ΟΗΕ είναι μια απλώς συγκεκριμενοποιούν κάποια πράγματα, δηλαδή πρώτα είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μετά των ψηφισμάτων. Αλλά ειδικά για τον επικισμό μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα, όπως και για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι έγκλημα πολέμου και γίνεται εδώ και χρόνια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αρκετές επιλογές, τις οποίες πρέπει να μελετηθούν για να χαρακτηρίσουν τη στρατηγική. Υπάρχει προηγούμενο, Νικόλα, αποχώρησης, ας το πούμε, επίκων από καταληφθέντα εδάφη έπειτα από πόλεμο, από ένοπλη σύγκρουση. Υπάρχει προηγούμενο σε οποιαδήποτε φάση της ιστορίας. Βεβαίως, υπήρξε αυτό μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Γερμανοί έπικοι αποχώρησαν από την Πολωνία, τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς. Το ίδιο έγινε και με Ρώσους στις βαλτικές χώρες. Υπάρχουν βεβαίως από και στο Ισραήλ. Συγγνώμη. Πιο πρόσφατα παραδείγματα. Από το Ισραήλ είχαμε αποχώρηση από κάποιους οικισμούς, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, είναι, το έγκλημα του επικισμού κωδικοποιήθηκε στην 4η Σύμβαση της Γενέβης, κυρίως για να αντιμετωπιστεί η πρακτική των συμμαχικών δυνάμεων του άξονα, των Γερμανών κυρίως, να επικίζουν κατεχόμενες περιοχές. Και ήταν περισσότερο για λίγα χρόνια, δεν ήταν τόσα πολλά. Ωστόσο, το έγκλημα του επικισμού ακριβώς αποσκοπεί στο να σταματήσει, να παρεμποδίσει την δημογραφική αλλίωση του πληθυσμού, η οποία μπορεί να πάρει χρόνια. Και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή περνούν τα χρόνια και γεννιούνται καινούργιοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι από τους επίκους, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν δικαιώματα. Μια παρανομία δεν παράγει δίκαιο. Άρα τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, των πρώτων επίκων, συνεχίζουν να βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο και την ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους την έχει κατέχουσα δύναμη που τους έφερε και τους ελέγχει. Δεν μπορεί να τους επομιστεί το κράτος που είναι θύμα, εκτός αν το δεχτεί. Το ρωτάω αυτό γιατί αυτή η πτυχή του Κυπριακού, αν θέλεις, έχει εξαφανιστεί λίγο και από τον δημόσιο διάλογο και από τις συνομιλίες, ότι έχουμε αποδεχτεί αυτόν τον τελεσμένο των επίκων. Λοιπόν, θέλω να σημειώσω εδώ ότι προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαιώματα. Δεν πρέπει να πεταχθούν στη θάλασσα, αλλά το που σημειώνω είναι ότι εάν δεχθούμε παραμονή επίκων, θα νομιμοποιήσουμε ένα έγκλημα πολέμου. Και ακριβώς κατά κάποιο τρόπο θα επιτευχθεί ο στόχος της Τουρκίας μέσα από την πάροδο των χρόνων να λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν εδώ, έχουν δικαιώματα, άρα θα μείνουν. Με αυτό θέλει να παρεμποδίσει το διεθνές δίκαιο και οι συνθήκες της Γενέβης. Αν είναι να περνούν τα χρόνια και να λέμε έχουν νομιμοποιηθεί, θα νομιμοποιήσουμε όλα τα εγκλήματα. Άρα λοιπόν η κατέχουσα δύναμη έχει την ευθύνη να πάρει αυτούς τους ανθρώπους πίσω. Μάλιστα. Θέλω τώρα να αναφερθούμε και στις τουρκικές γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Έχουμε και ένα χάρτη να δείξουμε, Νικόλα, αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για αυτό. Μισό λεπτό να εμφανίσουμε το χάρτη. Εδώ παρουσιάζονται όλες οι γεωτρήσεις που έχουν κάνει οι Τούρκοι. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας σε πολύ λίγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία είχε αντιδράσει εξ αρχής στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες και να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους. Αυτή η αντίδραση είχε ξεκινήσει από το 2003 και ήταν μόνο λεκτική, με επιστολές, με δηλώσεις κτλ. Με την πάροδο των χρόνων... Μπορείς, Νικόλα, να εξηγήσουμε ότι με πράσινο χρώμα βλέπουμε τα σημεία όπου τα τουρκικά γεωτρύπα να διεξήγαγαν γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Παρακαλώ, Νικόλα, ναι. Θα το δούμε μετά. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκίνησε μόνο σε λεκτικό επίπεδο η Τουρκία, στη συνέχεια άρχισε να κλιμακώνει και φτάσαμε στο 2018, όταν το τουρκικό ναυτικό παρεμπόδισε το ιταλικό ερευνητικό ΣΑΙΠΕΜ με 12.000, που επρόκειτο να δραστηριοποιηθεί, να πραγματοποιήσει έρευνες στο τεμάχιο 3 της Κυπριακής Δημοκρατίας, νοτιοανατολικά της Κύπρου. Εκεί παρεμποδίστηκε 2 φορές το ιταλικό ερευνητικό. Αυτό ήταν η πιο σοβαρή μέχρι εκείνη τη στιγμή παραβίαση από πλευράς Τουρκίας και βεβαίως όμως λίγο περισσότερο από 1 χρόνο μετά, τον Μάιο του 2019, είχαμε την πρώτη γεώτρηση από το Φατίχ στα δυτικά της Κύπρου, στα 36 ναυτικά μίλια, που βεβαίως ήταν η πιο σοβαρότερη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχαμε βεβαίως και τον Παρπαρός προηγουμένως που διεξήγαγε σεισμικές έρευνες, αλλά και οι σεισμικές έρευνες είναι παραβίαση, αλλά και η γεώτρηση, αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το σοβαρότερο. Και μετά το Φατίχ, μετά το Φινίκι, είχαμε άλλες 5, όπως αποτυπώνονται στον χάρτη. Εδώ να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο πήρε μια σημαντική απόφαση και είχαμε και την έκδοση σχετικού κανονισμού που καταδικάζει αυτές τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Θεωρεί επίσης ότι ακόμη και στις περιοχές που δεν υπάρχει οριοθέτηση, δηλαδή εκεί που είναι το Φατίχ στα δυτικά ή στα ανατολικά με το Γιαβούς κτλ., ακόμη και εκεί που δεν υπάρχει οριοθέτηση, αλλά η Κύπρος διεκδικεί εκείνες τις θαλάσσιες ζώνες, θεωρούνται ότι οι περιοχές εκείνες ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας θα είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό ήταν ένα ορόσημο, θα έλεγα, κάτι πολύ, ένα ισχυρό όπλο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε και στο επόμενο μας θέμα που αφορά τις βρετανικές θέσεις. Είναι το τελευταίο μας θέμα πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού, Νικόλα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι βρετανικές βάσεις δεν είναι απλά στρατιωτικές βάσεις, αφού έχουν τα δικά τους σύνορα, τη δική τους αστυνομία, στρατών, επιβάλλονται τελωνιακοί δασμοί για προϊόντα που εισάγονται ή εξάγονται από τις βρετανικές βάσεις, έχουν τα δικά τους χωρικά ύδατα, δική τους νομοθεσία και κρατική εκτελεστική εξουσία. Έχουν όλα δηλαδή τα ελάχιστα χαρακτηριστικά ενός κράτους. Παρακαλώ, ένα σχόλιο αυτό. Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει κάποιος όταν δει λίγο το καθεστώς των βάσεων. Αλλά πρέπει να σου πω, όταν το μελετούσα, το ξόδεψα πολλούς μήνες, θα έλεγα, μελετώντας το καθεστώς των βάσεων. Και δεν είναι ακριβώς έτσι στα πράγματα. Οι Βρετανικές βάσεις είναι μία από τις 14 Βρετανικές υπερπόντιες περιοχές, δηλαδή πρώην αποικίες, τις οποίες έχει διατηρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλο τον κόσμο. Και είναι η μοναδική όμως που δεν έχει κυβέρνηση. Δηλαδή οι άλλες 13 έχουν κυβέρνηση, που έχουν και κοινοβούλιο. Οι βάσεις όμως δεν έχουν, γιατί ακριβώς δεν είναι μια αυτοκυβερνόμενη περιοχή. Είναι μια στρατιωτική βάση που όμως οι Άγγλοι, οι Βρετανοί προσπάθησαν να ενισχύσουν με αυτά που είπες, αστυνομία, ελέγχους, τελωνιακούς κτλ., για να δίνεται η εντύπωση ότι ασκούνται κρατικές λειτουργίες. Ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εάν το δούμε από την αρχή, θα αντιληφθούμε ότι οι Βρετανικές βάσεις, οι δύο θύλακες που υπάρχουν στην Κύπρο υπό τον έλεγχο των Βρετανών, ουδέποτε είχαν επιστραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λοιπόν το καθεστώς, το νομικό καθεστώς παραμένει το ίδιο όπως ήταν πριν το 1960, δηλαδή το καθεστώς της αποικίας. Αυτό δεν ελέγεται πάρα πολύ, δεν ακούγονταν πάρα πολύ. Ωστόσο, για κάποιον που το μελετά μπορούσε να το καταλάβει, κάποιον νομικό. Εν τούτης, δεν το συζητούσαμε αυτό τόσο ξεκάθαρα, μέχρι που ήρθε μία απόφαση του Βρετανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, που είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι, και ήρθε μάλιστα λίγες μέρες πριν πάμε στη Χάγη για την υπόθεση του Μαυρικίου, που θα πούμε μετά κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν στην υπόθεση Μπασίρ, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι δεν έχει αλλάξει το καθεστώς, δεν έχει μεταβληθεί το καθεστώς στις βάσεις, και έτσι ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν το 1960, ότι δηλαδή είναι μία αποικία. Και ερχόμαστε τώρα στην γνωμοδότηση για τον Μαυρίκιο, όπου και τονίζω, γνωμοδότηση δεν ήταν κατά τιμολίαν υπόθεση, δηλαδή δεν ήταν Μαυρίκιος κατά Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν μια γνωμοδότηση που ζήτησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το Δικαστήριο της Χάγης να ερμηνεύσει, να γνωμοδοτήσει κατά πόσον έγινε σωστά η αποαπικιοποίηση του Μαυρικίου. Ο Μαυρίκιος είναι ένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό. Το κύριο νησί είναι κράτος και υπάρχει και ένα αρχιπέλαγος κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα βορειότερα, το αρχιπέλαγος Τσέικος. Έτσι λοιπόν, στην γνωμοδότηση αυτή, έκρινε το Διεθνές Δικαστήριο ότι επειδή το αρχιπέλαγος Τσέικος είχε χωριστεί από την υπόλοιπη αποικία του Μαυρικίου και δεν απέκτησε ποτέ ανεξαρτησία, κράτησαν το αρχιπέλαγο, το κράτο μέχρι σήμερα οι Βρετανοί, είναι άλλη μια βρετανική υπερπόντια περιοχή του Ινδικού ωκεανού. Έκρινε λοιπόν το δικαστήριο ότι επειδή δεν επεστράφει ποτέ αυτό το αρχιπέλαγο στον Μαυρίκαιο, δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπικιοποίηση του Μαυρικίου και έτσι η παρουσία των Βρετανών στο αρχιπέλαγος Τσέικος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Άρα αντιλαμβάνεστε το συσχετισμό. Ότι και να γίνει μια τέτοια γνωμοδότηση και από πλευράς της Κύπρου, για παράδειγμα, ότι δεν έχει γίνει ή δεν έχει εγκαταλείψει στην ουσία ποτέ η Μεγάλη Βρετανία την Κύπρο, μπορεί να υπάρξει μια τέτοια γνωμοδότηση? Η γνωμοδότηση την ζητάει η Γενική Συνέλευση του ΟΓΕ. Δεν μπορεί να τη ζητήσει ένα κράτος. Εγώ θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται ξεχωριστή γνωμοδότηση. Δηλαδή, η γνωμοδότηση του δικαστηρίου για το Τσέικος ερμηνεύει τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται και στην Κύπρο. Άρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι δεσμευτική απόφαση βεβαίως, αλλά η ανάλυση, η ερμηνεία που κάνει το Διεθνές Δικαστήριο για τους κανόνες αυτούς, για την αποαπικιοποίηση και την αυτοδιάθεση, ισχύουν για όλους, για όλα τα κράτη. Άρα λοιπόν, όταν σε μια παρόμοια περίπτωση έχουμε αυτή την εξέλιξη, και σημειώνω εδώ ότι το αρχιπέλαγος Τσέικος, είπα, είναι 2.000 χιλιόμετρα μακριά, δεν είναι μια ενιαία επικράτεια. Ενώ στην Κύπρο έχουμε μια ενιαία επικράτεια, που έχουμε δύο θύλακες που δεν ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, μπορεί πάρα πολύ εύκολα η Κυπριακή Δημοκρατία να πει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αποαπικιοποίηση της Κύπρου και να μπει σε μια συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι απαραίτητα αποχώρησης, αλλά ίσως κατάρτισης μιας νέας συμφωνίας. Να είναι μόνο στρατιωτική παρουσία των Βρετανών και να μην έχουμε όλες αυτές τις υπερεξουσίες που προβλέπουν οι συνθήκες του 1960 για τις βάσεις. Και επίσης να πω ότι υπάρχει μια παρανόηση ότι εάν αλλάξει το νομικό καθεστώς των βάσεων που διέπεται από τη συνθήκη για την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εξαρτάται από μια διεθνή συνθήκη, εξαρτάται από το Σύνταγμα και τον κυρίαρχο λαό. Άρα λοιπόν, η οποιαδήποτε τροποποίηση των συνθήκων του 1960 δεν θα έχει οποιοδήποτε επιζήμιο αποτέλεσμα για την οντότητα που ονομάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει κάποιο σκεπτικό, Νικόλα, πίσω από την απόφαση να μην διεκδικήσουμε την αποχώρηση, όχι την αποχώρηση, μια καλύτερη συμφωνία με τις βρετανικές βάσεις? Υπάρχει κάποιο νομικό σκεπτικό ή απλά είναι πολιτική απόφαση να μην προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση? Νομικό δεν νομίζω, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον στο διεθνές δίκαιο ότι έχει κάθε λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία να θέσει το ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σας είπα, δεν χρειάζεται να το κάνει με επιθετικό τρόπο, με εχθρικό τρόπο, ότι πρέπει να φύγετε αύριο, αλλά τουλάχιστον να γίνει μια συμφωνία με την οποία θα επιστρέφεται το έδαφος των βάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ. Και αν επιθυμεί η Κυπριακή Δημοκρατία, να εκμισθώσει βάσεις στους Βρετανούς. Έτσι γίνονται οι συμφωνίες, οι στρατιωτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών. Εκμισθώνει το κυρίαρχο κράτος σε ένα άλλο κράτος μια περιοχή για στρατιωτικές βάσεις, όχι για να ασκούν ιονοί κρατικές λειτουργίες. Νικόλα, τώρα θέλω να πάρεις έτσι μια βαθιά ανάσα, γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να απαντήσουμε από τους φίλους που μας παρακολουθούν. Θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις του ιστοχώρου Άμυνα και Γεωστρατηγική, της ομάδας του ιστοχώρου Άμυνα και Γεωστρατηγική, σχετικά με τη Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για οριοθέτηση της ΑΟΣ. Συγκεκριμένα, τα παιδιά ρωτούν, έχει γραφτεί στον τύπο ότι η συμφωνία αναγράφει το σημείο Α, μπορεί να αλλάξει. Ισχύει κάτι τέτοιο? Να δείξουμε και το σημείο Α στην οθόνη μας, μπορούμε να το δείξουμε? Δώστε μου μισό λεπτό. Είναι το σημείο του 28ου η σημερινή, αν δεν κάνω λάθος, Νικόλα, που τένει τη Ρόδο, όπως αναφέραμε πριν. Είναι 28ου μεσημβρινός. Μεσημβρινός, με συγχωρείτε, ναι. Μπορεί να αλλάξει αυτό το σημείο? Ναι, γενικά να πούμε ότι και στις συμφωνίες οριοθέτησης συνήθως υπάρχει μία διάταξη που λέει ότι τα ακραία όρια μιας συμφωνίας, ενός θαλασσίου ορίου, μένουν ανοιχτά, ούτως ώστε είτε να μην παραβιαστούν τα δικαιώματα ενός άλλου κράτους, είτε αν είναι τμηματική συμφωνία όπως αυτή, να επεκταθεί το όριο. Και στις συμφωνίες της Κύπρου με τους με τις γειτονικές χώρες υπάρχουν αυτές οι πρόνοιες. Δηλαδή, συνήθως το απότατο όριο κάθε οριοθετικής γραμμής μένει λίγο πίσω από το τριεθνές, δηλαδή το σύνορο που θα υπήρχε εάν υπήρχε μια οριοθέτηση, ας πούμε, με την Κύπρο ή με την Τουρκία ακόμα, ίσως. Είναι πιο πίσω από εκεί που θα έπρεπε. Άρα, βεβαίως, υπάρχουν οι πρόνοιες για να αλλάξει και να επεκταθεί και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση της ομάδας της Άμυνας και Γεωστρατηγική είναι: η συμφωνία δεν ακυρώνει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, αλλά δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα, αν η Τουρκία βγάλει ερευνητικά ή γεωτρύπανα στην περιοχή της ελληνικής από την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία περιοχή, να αντιδράσει χωρίς κάποιος να υποστηρίξει ότι πρόκειται περί διεθνών αμφισβητούμενων υδάτων, όπως υπόθηκε το καλοκαίρι. Ναι, αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Βεβαίως δεν ακυρώνει, δεν υπάρχει αυτή η έννοια στο διεθνές δίκαιο. Μια συμφωνία μπορεί να την ακυρώσουν μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη. Και ήταν δυστυχώς αυτό ήταν το πολιτικό επιχείρημα που βγήκε από την κυβέρνηση, που δεν ισχύει βεβαίως στο διεθνές δίκαιο. Θα έλεγα όμως, αυτό έκανα την διάκριση στην αρχή ανάμεσα στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ. Αυτό που ισχύει είναι ότι ακόμη και χωρίς οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, η Ελλάς έχει νομότυπες αξιώσεις σε εκείνη την περιοχή, με βάση την υφαλοκρηπίδα της. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η στήλη ύδατος που ενδιαφέρει. Αν είναι για γεωτρήσεις, για παράδειγμα, οι γεωτρήσεις γίνονται στην υφαλοκρηπίδα. Δεν χρειάζεται κάποιος να κηρύξει ΑΟΣ για να κάνει γεώτρηση. Έχει την υφαλοκρηπίδα. Βεβαίως είναι πολύ καλύτερα να έχουμε οριοθετήσει ακόμη και την υφαλοκρηπίδα, μόνο την υφαλοκρηπίδα, αλλά βλέποντας πιο μακροπρόθεσμα αυτό το θέμα, θεωρώ ότι ήταν μια βεβαιασμένη κίνηση, γιατί, όπως είπα, ήταν μια παρέκκληση από τις πάγιες θέσεις της Ελλάδος για δεκαετίες. Μπορούσε και πριν, χωρίς οριοθέτηση, να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε προσπάθειες της Τουρκίας για γεωτρήσεις, γιατί, όπως είπα, έχει την υφαλοκρηπίδα, που δεν χρειάζεται να κηρυχθεί. Και προφανώς, όσο πιο κοντά στις ακτές της Ελλάδος πρόκειτο να λάβουν χώρα οι οποιασδήποτε δραστηριότητες της Τουρκίας, τόσο πιο ισχυρό ήταν το επιχείρημα της Ελλάδος να τις αποκρούσει, ακόμη και χωρίς οριοθέτηση. Άρα θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος από μια κακή συμφωνία, παρά από το να μην υπήρχε συμφωνία και να επικαλείται η Ελλάδα τα δικαιώματά της επί της υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα. Στην επόμενη ερώτηση της ομάδας, αναφέρω. Η διάταξη του άρθρου 4,1 της συμφωνίας, εννοούν της συμφωνίας Αμερική Οριοθέτηση Ελλάδος-Αιγύπτου, η οποία απαγορεύει την καταγγελία, απόσυρση ή αναστολή της ισχύως της συμφωνίας, όπως και το ότι για να γίνει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ΑΟΣ στην περιοχή θα πρέπει να συμφωνήσουν Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία για να καλύψει την περίπτωση που αναλάβουν την διακυβέρνηση της Αιγύπτου οι αδελφοί μουσουλμάνοι και θελήσουν να την καταργήσουν. Ένα σχόλιο γι' αυτό, Νικόλα. Μια παρόμοια διάταξη υπάρχει για τη συμφωνία των Πρεσπών που επέλυσε το ζήτημα κατά κάποιο τρόπο το μακεδονικό, ότι προβλέπει και εκεί ότι δεν μπορεί να καταγγελθεί. Βεβαίως, ξέρουμε στο διεθνές δίκαιο ότι αν τα κράτη θελήσουν να αλλάξουν μια σύμβαση, μπορούν να το πράξουν. Αν είναι και τα δύο, αν συμφωνούν και τα δύο δηλαδή, μπορούν να τροποποιήσουν μια συμφωνία. Αλλά πρέπει να συμφωνούν και τα δύο. Εάν αλλάξουν γνώμη κάποτε, μπορούν να την τροποποιήσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτές οι διατάξεις όμως όντως παρεμποδίζουν την μονομερή τροποποίηση. Και είναι αλήθεια. Και είναι καλό να υπάρχουν. Δεν χρειάζεται βέβαια ρητή διάταξη, γιατί ξέρουμε στο δίκαιο των συνθήκων ότι μια συνθήκη πολύ δύσκολα τροποποιείται μονομερώς. Θα πρέπει να συντρέχουν κάποιοι εξαιρετικοί λόγοι για να τροποποιηθεί μονομερώς. Το έβαλαν ρητά σε αυτές τις συμφωνίες. Εντάξει, είναι για να αποφύγουν μονομερή τροποποίηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εάν επιθυμούν και τα δύο μέρη, μπορούν να την αλλάξουν, ό,τι και αν λέει η συμφωνία. Μάλιστα. Και στην τελευταία ερώτηση του ιστοχώρου Άμυνα και Γεωστρατηγική, διότι έχουμε και άλλες ερωτήσεις από φίλους που μας παρακολουθούν, ρωτούν τι θα ισχύσει εάν η Ελλάδα και η Κύπρος υπογράψουν στη μέση γραμμή. Φαντάζομαι Από νομικής πλευράς δεν μπορεί να ισχύσει κάτι, ενώ δεν μπορεί να αντιδράσει η Τουρκία. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αν δύο κράτη θελήσουν να κάνουν μια συμφωνία, θα ισχύει η συμφωνία κανονικά μεταξύ τους. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα των δικαιωμάτων της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι κάτι αντίστοιχο με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λέμε ότι έχει και η Ελλάδα στην περιοχή δικαιώματα, αλλά είναι πιο ξεκάθαρο στην περίπτωση του τουρκολιβικού μνημονίου ότι έτσι κάπως είναι παρατραβηγμένο αυτό το μνημόνιο και ότι η Ελλάδα όντως έχει δικαιώματα. Στην περίπτωση Ελλάδος-Κύπρου είναι κάπως διαφορετικό. Θα ισχύει κανονικά η συμφωνία Ελλάδος-Κύπρου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν η Τουρκία θα δεχθεί να πάει αυτή η διαφορά σε ένα διεθνές δικαστήριο ή αν θα χρησιμοποιήσει άλλα μέσα. Η οριοθέτηση Ελλάδος-Κύπρου συνιστά κάζους μπέλ για την Τουρκία ή όχι? Αυτές οι έννοιες δεν υφιστάνται στο διεθνές δίκαιο, είναι περισσότερο στον χώρο της πολιτικής. Κάζους μπέλ καταρχάς παραβιάζει το άρθρο 2.4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι απειλή χρήση της βίας που απαγορεύεται στο διεθνές δίκαιο. Άρα, αν είναι απειλή χρήση της βίας. Ξεκάθαρα. Η κυρία Τόνια αναφέρει, ήθελα να του βάλω την εξής ερώτηση. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Προγράμματος Δικαιοσύνης, ένα κράτος δικαίου, τι ρόλο ή ποια συμμετοχή έχει? Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτή η ερώτηση είναι σχετική με τη συζήτησή μας. Παρακαλώ, Νικόλα, αν έχεις καταλάβει κάτι περισσότερα, ή αλλιώς να προχωρήσουμε. Αν θέλει να μας στείλει μια διευκρίνηση η κυρία. Παρακαλώ, η κυρία Αντώνια θέλει να μας στείλει μια διευκρίνηση. Συνεχίζει, θέτει κι άλλον ερώτημα. Εφόσον υπάρχουν διεθνείς κανόνες, γιατί δεν εφαρμόζονται ρητά και θα πρέπει να γίνεται διαδικασία συμφωνίας μεταξύ των κρατών? Οι κανόνες υπάρχουν, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει συμφωνία οριοθέτησης. Αν θέλουν τα κράτη, θα κάνουν συμφωνία οριοθέτησης. Υπάρχουν άλλοι κανόνες, οι οποίοι, αν παραβιαστούν, αν δεν ακολουθηθούν δηλαδή, τότε εκεί δημιουργείται η διεθνής ευθύνη των κρατών. Αλλά μετά, και αυτό είναι πάντα αυτό που λέμε και στους φοιτητές μας και γενικότερα, ότι είναι ένα πράγμα το πλαίσιο, το σύνολο των κανόνων και άλλο το τι γίνεται μετά όταν παραβιάζονται. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν παραβιάζονται, είτε θα πας σε ένα διεθνές δικαστήριο να το λύσεις, είτε θα το λύσεις με διαπραγματεύσεις, ή εάν το άλλο κράτος ούτε διαπραγματεύσεις θέλει, ούτε διεθνές δικαστήριο, θα μείνει έτσι. Γιατί αυτό είναι η φύση του διεθνούς δικαίου. Είναι κυρίαρχα κράτη, στα οποία δεν μπορείς να επιβάλλεις την βούληση του οποιοδήποτε. Να το σκεφτούμε και αλλιώς. Θα άρεσε στην Κύπρο ή στην Ελλάδα να έρχεται οποιοδήποτε άλλο κράτος να του επιβάλλει τη θέλησή του? Έτσι λειτουργεί το διεθνές δικαίου. Γι' αυτό είναι κάπως ανακριβής και θα έλεγα άδικος ο παραλληλισμός του τι συμβαίνει το εσωτερικό των κρατών με το δικαιικό σύστημα και το διεθνές δίκαιο. Και εξάλλου, ακόμη και στο εσωτερικό των κρατών, δεν δικάζονται όλοι όσοι παράνομοι, δεν τιμωρούνται όλοι. Δεν είναι όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ποινικό δίκαιο. Υπάρχει. Και ξέρουμε όταν παραβιάζεται ότι αυτός έκανε μια παράνομη πράξη. Το αν θα τιμωρηθεί είναι θέμα άλλο. Μάλιστα. Ο φίλος ο Σωτήρης ρωτά, μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να προσβάλλει τη νίκη Τατάρ, μιας και η νίκη προέρχεται από έπικους Τούρκους? Νομίζω η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει καν τις εκλογές. Ρωτάει αν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να προσβάλλει, εννοώ να ακυρώσει τη νίκη Τατάρ, μιας και η νίκη του στις εκλογές εννοεί, προέρχεται από έπικους Τούρκους. Νομίζω όχι. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, γιατί ούτως ή άλλως αυτές οι διαδικασίες είναι παράνομες, δεν υφίστανται. Και θα έλεγα ότι είναι ένα πράγμα που κάθε δικηγόρος διεθνούς δικαίου θα σκεφτόταν, ακόμη και εγχώριου δικαίου θα λέγαμε, ότι υπάρχει το ποινικό αδίκημα της αντιποίησης αρχής. Δηλαδή, αν εγώ βάλω την στολή ενός στρατηγού, για παράδειγμα, αύριο, και λέω ότι είμαι αρχηγός της Εθνικής Φουράς, το είναι ποινικό αδίκημα και υπάρχουν κυρώσεις. Άρα με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι πρόεδρος, είναι πρωθυπουργός, είναι υπουργός. Εκτός από το ότι είναι μια κυβέρνηση μαριονέτα που έχει επιβληθεί από την κατοχική δύναμη, που αυτά είναι εγκλήματα, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει και την εσωτερική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα δεν υφίσταται οποιοδήποτε λόγος για να προσβληθεί. Είναι εξυπαρχής παράνομο. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, Νικόλα, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση μας. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σου στο Defense Redefined Podcast, για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στον προσωπικό και επαγγελματικό σου βίο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητά Αντρέα. Ευχαριστούμε όλους όσοι παρακολούθησαν. Ελπίζω να ήταν έτσι κάπως διαφωτιστική η συνομιλία μας και να τα πούμε, είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε και στο μέλλον. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελείωσε και ο κύκλος των εκπομπών μας, Defense Redefined Podcast. Θα επανέλθουμε σύντομα με νέες ιδέες και νέα σειρά εκπομπών που θα αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια της Κύπρου και του ελληνικού χώρου ευρύτερα. Εσείς μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι στο www.defenseredefined.com.cy για περισσότερες ειδήσεις σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και διεθνών σχέσεων. Καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά.